Σπέρτος. Όσους δεν με γνωρίζετε, λέγομαι Μόλαρης Βασίλης, ασχολούμαι με τις πολεμικές τέχνες εδώ και 35 χρόνια και περίπου 22 χρόνια με την διαιτησία στο άθλημα του ΤΕΚ Βοντό. Από 15 χρόνια περίπου που άρχισα με τις πολεμικές τέχνες, αρχικά με την πάλη, με την μαχία και μετά με τις ασιατικές τέχνες, πάντα μεταγούσε με έλκει η ιστορία και αναζητούσε την ιστορία των πολεμικών τεχνών στην Ασία, στην Κίνα, στην Ιαπωνία. Δεν μπορούσα να φανταστώ ότι θα επέστρεφα πάλι στην Ελλάδα. Αναζητώντας την καταγωγή των πολεμικών τεχνών, οι δρόμοι οδηγήσαν πάλι πίσω στην Ελλάδα και πάντα ήταν ένα ερώτημα που με βασάνιζε, εμείς εδώ στην αρχαία Ελλάδα τι είχαμε. Γιατί πραγματικά πριν μερικές δεκαετίες πολύ λίγα πράγματα γνωρίζαμε. Και έτσι στρεφόμενος στην αρχαία ελληνική γραμματεία βρήκα, ψάχνοντας για την ιστορία των πολεμικών τεχνών, ανακάλυψα πάρα πολλά πράγματα τα οποία και υπήρχαν ακριβώς περίπου τα ίδια στις ασιατικές πολεμικές τέχνες, αλλά και πολλά πράγματα ήταν πρωτόγνωρα. Και ειδικότερα έχουμε μια ποιοτική πολεμική τέχνη στην αρχαία Ελλάδα που δεν συναντάται πουθενά στην Ασία. Στο θέμα μας σήμερα που είναι η φιλοσοφία και η πολεμική τέχνη θα αναλύσουμε τη σχέση που έχουν αυτά τα δύο οι δύο έννοιες. Φιλοσοφία σημαίνει αντικρίζω, αναζητώ, ερευνώ τον εαυτό μου, τον περιβάλλον, τον κόσμο. Το φιλοσοφή ξεκινά από την απορία, από τα ερωτήματα. Όπως λέει και ο Αριστοτέλης, από θαυμασμό και από απορία οι άνθρωποι και τώρα και παλιότερα άρχισαν να φιλοσοφούν. Η απορία, η ερώτηση είναι αυτή που δημιουργεί κοινή τα νήματα της σκέψης. Και όταν ο άνθρωπος σκέφτεται παράγει πολιτισμό. Αυτό είναι το αποτέλεσμα. Και δεν τυχαίο ότι και οι Πυθαγόροι πάντα στην αναζήτησή τους βάζανε κατά σειρά τρία γιατί. Όταν αναλύανε ένα θέμα λέγανε γιατί. Όσοι παίρνουν μια απάντηση ξαναπαναλαμβάνουν γιατί. Και έτσι ήταν η οδός που τους οδηγούσε στη γνώση. Η φιλοσοφία είναι ένας ιδιαίτερος τρόπος σκέψης. Είναι σκέψη πάνω στη σκέψη. Όπου χρειάζονται λογικά επιχειρήματα για να καταλήξουμε σε κρίση και στη διαμόρφωση ενός συστήματος αξιών που θα μας οδηγήσει σε πράξη. Η φιλοσοφία υποστηρίζει την επιστήμη, αξιολογεί τα αποτελέσματά της με πάντα ως σημείο αναφορά στον άνθρωπο. Η διαφορά επιστήμης και φιλοσοφίας είναι καθαρά μόνο το ερευνητικό πεδίο. Η φιλοσοφία αναπτύσσει τη σκέψη του ανθρώπου, τη γνώση των κοινωνικών αξιών και προσανατολίζει συνειδητά τις πράξεις του και το μυαλό του. Η φιλοσοφία θεραπεύει και τα πάθη της ψυχής, όπως μας πληροφορεί και ο μέγας φιλόσοφος Πλούταρχος και ιερέας στο Παντείο των Δελφών, στο περιπέδιο αναγωγής, το δε της ψυχής αρρωστημάτων και παθών, η φιλοσοφία μόνη φάρμακο εστί. Και να το αναφέρω έτσι ότι ο Πλούταρχος σήμερα, τελευταίες δεκαετίες, είναι το κεντρικό, το επίκεντρο όλων των ψυχαναλυτικών κέντρων στην Αμερική, το μεγάλο κέντρο. Και όχι μόνο ο Πλούταρχος, και ο Αριστοτέλης και ο Πλάτωνας είναι η οδηγή των ψυχολογικών κέντρων. Και δεν είναι τυχαίο ένας μεγάλος ψυχαναλυτής, ο Λου Μαρίνοφ, έχει γράψει το βιβλίο Πλάτων, όχι Πρόζακ. Πρόζακ είναι ένα ερμηνευτικό που πέραν οι Αμερικάνοι για τα χάλια τους που είχαν. Και προτείνει τον Πλάτωνα. Αυτό μόνο του τα λέει όλα. Η φιλοσοφία, η εντελική της ενέργεια, είναι αυτό που εγώ ονομάζω πολεμική φιλοσοφία. Δηλαδή, η κριτική ανάλυση που ταυτίζεται με τον ηρωικό τρόπο σκέψης. Ακολουθώντας αυτή τον ατραπό, μας οδηγεί στην αρετή. Και η αρετή έχει διπλή έννοια,
και την πνευματική καλλιέργεια, αλλά και την πολεμική ικανότητα, δηλαδή πολεμική αρετή, που θωρακίζει τον άνθρωπο. Τώρα, η πολεμική τέχνη. Τι ονομάζουμε πολεμική τέχνη? Πολεμική τέχνη ονομάζουμε όλα το κατά, με όλα που είναι κατά σύστημα οργανωμένα, οργανωμένες ασκήσεις, διανοητικές είτε σωματικές, που στόχο έχουν τη θωράκιση του ανθρώπου για να μπορεί να μείνεται σε κάθε επιβολή. Και η πολεμική τέχνη έχει και παράδοση. Έχει παραμέτρους. Και οι παράμετροι της έχουν ευρύ φάσμα. Έχει συμπεριλαμβάνει στοιχεία, φυσικά τα καθεαυτού που αφορά την υγιεινή του σώματος, που είναι η δύναμη, η ταχύτητα, η ευελιξία, η υγεία, η ιατρικά στοιχεία, ακόμη και στοιχεία ψυχολογίας, οι καθεαυτού πολεμικές άοπλες και ένοπλες τέχνες μάχης, τα οπλικά συστήματα, η οπλομαχία, οι στρατηγικές, η μουσική, ο χορός, ειδικά ο πολεμικός χορός, πυρήχιος κλπ. Ακόμη και τα σύμβολα, οι κραυγές, ο αθλητισμός και θρησκευτικές δραστηριότητες ακόμη. Είπαμε ότι η φιλοσοφία με την αρετή, με την οδό της αρετής, οδηγεί η φιλοσοφία μαζί με την πολεμική τέχνη δια της αρετής οδηγεί στη θέωση. Αυτή την αντίληψη είχαν στην αρχαιότητα. Και δεν είναι τυχαίο και το παράδειγμα εδώ, με τον Ηρακλή, που διαλέγει το δρόμο της αρετής αντί της κακίας, και είναι ένα σημαντικό πρόσωπο ο Ηρακλής, γιατί ήταν πραγματικά ένα πρότυπο που εκπαίδευσε πάρα πολλές γενιές στην αρχαία Ελλάδα. Οι Έλληνες πήραν μια πολεμική τέχνη πριν 2.700 χρόνια και την ανήκαγαν σε άθλημα. Η πολεμική τέχνη ήταν το πάμαχο και έγινε Παγκράτιο. Μετά από 2.700 χρόνια η παγκόσμια κοινότητα κατόρθωσε να κάνει και αυτή κάποια πολεμικά συστήματα, αθλήματα, όπως το τζούντο του Ιαπωνέζικου και το ταϊκβοντό το κορεάτικο. Αλλά ποτέ, δυστυχώς, όλη η παγκόσμια κοινότητα δεν κατόρθωσε να επιβάλλει με τον τρόπο της την εγκυχηρία που είχαν στην αρχαία Ελλάδα. Άμεσα συνδεδεμένη η φιλοσοφία, ο τρόπος σκέψης, η πολεμική τέχνη και με τη θρησκευτική αντίληψη των αρχαίων Ελλήνων. Δεν είναι τυχαίο ότι πάρα πολλές θεότητες έχουν και πολεμικά επίθετα, όπως Ζεύς Παγκράτης, ακόμη και Αθηνά Παγκράτης, Πρόμαχος Αθηνά και πολλά άλλα. Ο κατεξοχήν θεός του πολέμου Άρης, πριν ενοχήσουν εξαιρέσεων, σχεδόν δεν λατρεύεται. Αλλά λατρεύεται στη Θράκη, και αναφέρω εδώ ότι από τη θεότητα του Άρη, που είχε ευρύ αποδοχή σαν λατρεία, ονομαζόταν και η Θράκη Αρία. Και ο Στέφανος Βυζάντιος φυσικά μας το επιβεβαιώνει αυτό και αναφέρει ότι και η Θράκη και η Μακεδονία ονομαζόταν Αρία. Και το λέω αυτό γιατί θα αναφερθώ παρακάτω ότι τα περσικά κείμενα ονομάζουν την Ελλάδα ως Αριάννα Βάιντα, δηλαδή χώρα των Αρίων. Και τα αρχαία Ινδικά την Ελλάδα την ονομάζουν Αριοβάρτα. Δηλαδή έχει μείνει πέρα από το Ιουνάν και το Ιαβάνας που έχει περάσει στην Ανατολή και ο όρος Άρη που αποδίδεται στην Ελλάδα. Δεν είναι τυχαίο ότι οι Έλληνες αποκαλούν τους θεούς τους αγώνιους και είναι προστάτες των αγώνων των αθλητικών και των μαχητικών τεχνών και ότι και τα αθλήματα και τα βαρέα αθλήματα που είναι η καρδιά των εκδηλώσεων και στην Ολυμπιάδα, στους Ολυμπιακούς Αγώνες, γίνονται προς τιμή των θεών. Του Ολυμπίου Ζεύς στην Ολυμπία, του Απόλλωνα στα Πίθια.
σε κάθε πανελλήνιες θρησκευτικές γιορτές έχουμε και στα θρησκευτικά κέντρα έχουμε και αθλητικούς αγώνες. Έχει άμεση σχέση αυτή η πολεμική φιλοσοφική αντίληψη με τη θρησκευτική. Δεν είναι τυχαίο ότι στο ναό της Παλάδας Αθηνάς, Παλάδα λέγεται γιατί πάλι κρατώντας το Ακόντιο, στον Παρθενώνα πάνω στην Ακρόπολη, οι τέσσερις μετόπες του Παρθενώνα απεικονίζουν πολεμικές σκηνές. Έχει τον τελικό, σκηνές από τον τελικό πόλεμο, από την Τιτανομαχία, από τις μάχες με τις Αμαζόνες και από τις μάχες του Αγαπήθου με τις Κεντάβλες. Όλα αυτά με μεγάλη συμβολική σημασία. Με την φιλοσοφική σκέψη, με την πολεμική αρετή, ο πολεμιστής φτάνει στη θέωση. Γίνεται ήρωας, γίνεται ηλίθιος, όπως ο Ηρακλής που αναλύθηκε στον ουρανό στον Όλυμπο δηλαδή. Για την πολεμική τέχνη στην αρχαία Ελλάδα έχουμε πάρα πολλές αναφορές από την μυθολογία ακόμη, αλλά και από τα ιστορικά ευρήματα. Η πρώτη, ας πούμε, ποιοτική τεχνική είναι ένα δάκτυλο που αναφέρεται, που κατάφερε η Ελευθερία απέναντι σε έναν Τιτάνα. Ένα περιστροφικό χτύπημα με τη στέρνα στο κεφάλι. Είναι μια εξειδικευμένη τεχνική. Είναι η πρώτη αναφορά μυθολογική με τέτοια τεχνική. Από την αργοναυτική εκστρατεία ακόμη, που είναι μια εκστρατεία 50 αρίστων πολεμιστών, που και εκεί που πηγαίνουν διοργανώνουν αγώνες. Δεν ξεχνάμε ότι και ο Ηρακλής ήταν ένας που θεωρείται, σύμφωνα με τα στοιχεία της ελληνικής παράδοσης, ήταν και ένας από τους ηγετές των Ολυμπιακών Αγώνων, ο οποίος ήταν διέπρεπε και στην Πάλη και στο Παγκράτη. Έχουμε κάποια σπουδαία αρχαιολογικά ευρήματα, όπως ένα ρητό που έχει βρεθεί στην Αγία Τριάδα της Κρήτης, το οποίο απεικονίζει σκηνές από πολεμική άσκηση. Οι αθλητές, οι μαχητές, οι πολεμιστές που απεικονίζονται βρίσκονται σε τέτοια άρτια τοποθετημένη θέση μάχης, που πραγματικά θα τις βλέπαν όλα τα σημερινά εγχειρίδια πολεμικών τεχνών. Που αυτό σημαίνει μια και είναι αυτό το έβριμα γύρω στο 1700 π.Χ. απεικονίζει μια πολύ ποιοτικά ανεπτυγμένη πολεμική τέχνη. Οι λεπτομέρειες, πραγματικά αυτό αν είχαμε εικόνα να σας αναλύσω τις εικόνες, είναι φανταστικές. Δεν θα αναφερθώ σε πάρα πολλά στα αρχαιολογικά ευρήματα, γιατί να μην φάμε πολύ χρόνο. Είναι αρκετά αξιόλογα και από τεχνικές και από περιγραφές και από αναφορές πάρα πολλές παραστάσεις που μπορεί να βρεις σε οποιοδήποτε μουσείο στην Ελλάδα. Αλλά δυστυχώς δεν σκύψαμε πάνω σε αυτά τα θέματα να βρούμε ακριβώς αυτές τις πηγές και να τις αξιοποιήσουμε και να τις προβάλλουμε. Να φανταστείτε ότι όταν εδώ έχουμε αναφορές για αγώνες, για Ολυμπιακούς χιλιάδες χρόνια π.Χ., η Κίνα που σήμερα θεωρείται ότι κατέχει τους τίτλους των πολεμικών τεχνών στο παγκόσμιο στερέωμα, που έχει διαδώσει πολεμικές τέχνες, η πρώτη ιστορική αναφορά μαχητικής τέχνης αγώνων είναι περίπου το 250 π.Χ. από ένα σύστημα αγώνων που από τα ντοκουμέντα που έχουν βρεθεί τα ιστορικά είναι, περιγράφεται, ότι φορούσαν μεταλλικά κράνη και έπαιρνε φορά και χτυπούσε ο ένας στο κεφάλι του αλλού. Τόσο εξειδικευμένη τέχνη. Κι όμως, αν δείτε τα εγχειρίδια της ιστορίας που λένε, θα είναι το ιστορικό ντοκουμέντο. Λένε χιλιάδες χρόνια πολεμική τέχνη, αλλά χωρίς τεκμήρια. Εδώ στην Ελλάδα έχουμε τεκμήρια, πραγματικά ιστορικά, που επιβεβαιώνουν τα πάντα. Εκεί πέρα υπάρχουν μόνο αναφορές οι οποίες είναι αυστήρες. Όπως αναφέρθηκε για τον βελονισμό, με την ευκαιρία,
Όλοι ξέρουμε ότι ο δολαρισμός έχει διαδοθεί από τους Κινέζους κλπ. Κι όμως υπάρχει αναφορά στην Αρχαία Ελληνική Γραμματεία, στην περιοχή του Πόντου κιόλας, ότι οι ενώπαν θεραπείες από κάποιους γιατρούς εισάγονται στις λεπτές μεταλλικές βεβαίνες στα σώματα ανθρώπων και μάλιστα προκαλώντας ερεθισμούς. Ό,τι κάνει και ο δολαρισμός που ενεργοποιεί τη ροή της δημοενέργειας. Και δεν είναι πρόνομο. Εδώ έχει βρεθεί και μούμια, η μούμια του Γότζη, όπως λέγεται, στα Ιταλο-Αυστριακά, στις Άλπεις, στα σύνορα Αυστρίας-Ιταλίας, που χρονολογείται περίπου το 3000 π.Χ., που έχει διασωθεί σε πολύ καλό βαθμό μέσα στους πάγους, ανακαλύφθηκαν ότι είχε τατουάζ, στήξεις, σε σημεία ακριβώς που ταυτίζονται με τον δαιμονισμό. Με σημείο του δαιμονισμού. Τώρα πώς ένας Ευρωπαίος στις Άλπεις γνώριζε ακριβώς τι γίνονται τα σημεία, θα πρέπει να ρωτηθούμε πώς χάθηκαν και κάποιες γνώσεις από το χώρο της Ευρώπης. Αυτό που εκφράζει κυρίως την ελληνική πολεμική τέχνη είναι και τα βαρέα θύματα, οι πάλι, οι πυγμοί, το Παγκράτιο. Αυτά κυρίως διδασκόταν στα γυμνάσια. Στα γυμνάσια, τα οποία ήταν πάντα με την θρησκευτική αιγίδα, κάθε γυμνάσιο ήταν αφιερωμένο σε κάποιον ήρωα ή κάποιον θεό. Τα πολιτεία έχει ο θεός Ερμής και ο ημίθεος Ηρακλής. Και θα αναρωτηθεί κάποιος γιατί ο Ερμής. Ο Ερμής είναι ο θεός που έχει σχέση με τον πόλεμο, αλλά ποιο πόλεμο, τον αναορθόδοξο πόλεμο. Ο Ερμής σε ένα επίθετο του είναι ο Ευάγγελος, είναι ο Αγγελιοφόρος. Είναι αυτός που κατέχει την πληροφορία, την αναγγελία. Είναι αυτός που έχει σχέση με την κατασκοπία, με την πληροφόρηση. Είναι αυτός ο πόνος, πριν τη μάχη που προετοιμάζει τον πόλεμο. Όλες αυτές οι τεχνικές είχαν εξειδικευτεί στην αρχαιότητα. Με αυτό που λένε το κλέπτην, που αναφέρει και ο Όμηρος, και την κρυπτία. Αν και εξειδεύτηκε σε κάποιο ιδιαίτερο σώμα στη Σπάρτη. Τα γυμνάσια δεν ήταν απλώς, με αυτή την έννοια που ξέρουμε σήμερα, απλώς εκπαιδευτικά γυμνάσια ή γυμναστήρια. Ήταν σχολές, φιλοσοφικές και γυμναστικές μαζί, που δίδασαν την πολεμική τέχνη. Και πέρα από τις καθ' αυτού ασκήσεις των πολεμικών τεχνών και τις επιγυμναστικές, που δεν θέλω να αναφερθώ σε αυτές τις ασκήσεις, θα αναφερθώ σε κάτι άλλες που έχουν μεγάλη σημασία και μας ενδιαφέρουν και είναι άγνωστες. Γινόταν, διδασκόταν τεχνικές και ασκήσεις, οι περίφημοι γαλλινισμοί, που ήταν τεχνικές χαλάρωσης, τεχνικές ιτανήσεις, που είχε σχέση με διατάσεις του σώματος, του νοητικού συστήματος. Οι ανατρίψεις που είχε σχέση με το αυτό που λέμε μασάζ. Υπήρχαν πραγματικά μαλάξεις που είχε σχέση με το λεμφικό μασάζ στο σημείωμα. Υπήρχαν οι γαργαλισμοί που ήταν ερεθισμοί για την κυκλοφορία της ενέργειας. Υπήρχαν οι δακτυλίσεις, θεραπεία με δακτυλικές πέσεις όπως το Ιαπωνέζικο σιάζ. Υπήρχαν οι σύσεις που γινόταν με ταλαντώσεις και με τα κουνήματα του σώματος επιφέραν κάποια αποτελέσματα. Με τις σφίξεις σφίγγαν κάποια σημεία που δημιουργούσαν περισσότερο αιματώματα κλπ. Με τις συστροφές που καλούσαν την ευληγησία. Με τις αφαλμούς που ήταν ασκήσεις επιτόπιες και με αλματάκια. Με τις χειρονομίες που ήταν ένα είδος, να πω ότι κάναν τις σκιαμαχίες, είναι η εφορία. Η σκιαμαχία είναι η μάχη με φανταστικό αντίπαλο, είναι μια σειρά ασκήσεων. Και οι χειρονομίες ήταν ένα είδος, όπως μας λέει ο Ριβάσιος, μας περιγράφει, ένα είδος ορχήστριος και σκιαμαχίας. Δηλαδή, ένα είδος σκιαμαχίας μεταμουσικής, θα έλεγα, και ένα είδος που τώρα τελευταία δεκαετία άρχισε να εξαπλώνεται και στην Ασία και στην Αμερική. Γίνονται δηλαδή αγώνες. Μουσική εκτελώντας πολεμικές τεχνικές. Οι χοροί, οι πυρίχοι
και υπήρχε πλήθος πυρήχιων χωρών, δεν ήταν ένας χώρος. Και μάλιστα ο Λυκιανός μας αναφέρει ότι οι παγκρατιστές στο τέλος κάθε αγώνα αποχωρούσαν με άβληση και με χορό. Ακριβώς όπως τώρα, αν έχετε δει πολεμικοί αγώνες ταϊλανδέζικου box, Thai boxing, Muay Thai όπως λέγεται, θα δείτε ότι παίζουν μουσική με αυλούς, προσεύχονται και χορεύουν. Ακριβώς αυτό γινόταν στην αρχαία Ελλάδα. Δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια αντιγραφή από, που έχει περάσει μέσω της Ινδίας στην Ταϊλάνδη και διατηρήθηκε. Ακόμη και οι πυγμάχοι αυτοί οι Ταϊλανδέζοι που φοράνε τις σημάντες είναι ακριβώς, θα δείτε, έχω μια παράσταση από έναν γκιο, ενός πυγμάχου που φοράει τις σημάντες και ακριβώς η ίδια μια εικόνα από την Ταϊλάνδη που είναι ακριβώς πανομοιότητες. Γινόταν και ειδικές ασκήσεις με αναπνοές, συμφυσίσεις όπως τους λέγανε, με διάφορες εντάσεις. Όλα αυτά τα αναφέρω για να καταλάβετε ότι είχαν μεγάλη ποιότητα στην άσκηση.